Αρχικά θα ήθελα να μας πεις για ποιο λόγο η κυβέρνηση αποφάσισε αυτή την περίοδο να φέρει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Καταρχήν είναι καλοκαίρι και είναι μια καλή περίοδο για να είναι όσο λιγότερο κόσμος παρών και παρούσα στη Βουλή. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι η κυβέρνηση στέλνει μηνύματα. Αν επιλέγει η παρέμβαση που κάνει αυτή τη στιγμή στο σοφρονιστικό σύστημα, σε ένα σύστημα με άθλιες συνθήκες μέσα στη φυλακή, είναι να δημιουργήσει φυλακές υψηλής ασφαλείας. Η λογική της είναι, ένα, να δημιουργήσει όρους πειθάρχησης και τιμωρίας τόσο για τους φυλακισμένους, που δημιουργεί μια φυλακή που θα στηβάζονται εκεί πέρα άνθρωποι για 10 χρόνια και ουσιαστικά δεν θα έχει ούτε μεροκάματα, δεν θα έχει ούτε άδειες, ούτε δυνατότητα επικοινωνίας, ούτε προγράμματα. Δηλαδή οτιδήποτε εξανθρωπίζει και βοηθάει στην κοινωνική επανέταξη. Ουσιαστικά λοιπόν επιλέγει να εξοντώσει αυτούς τους ανθρώπους που θα μπουν εκεί και που θα ανήκουν θα πηγαίνουν σύμφωνα με το λεγόμενο αντιτρομοκρατικό και με εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή επιλέγει την τιμωρία και την εξόντωση αυτών των ανθρώπων. Γιατί τώρα? Γιατί σε αυτά παίζει η κυβέρνηση. Παίζει σε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι πειθάρχηση και τιμωρία, αυτό θα είναι τα δύο έτσι, και ασφάλεια, έτσι θα επιτυγχάνεται η ασφάλεια. Και δεύτερον, παίζει πάνω στο φόβο, στην συνένεση πάνω στο φόβο που δημιουργεί, που είναι οι ξένοι, ο εσωτερικός εχθρός και προωθεί μέσα στην κρίση τη μυσαλλοδοξία και την εκδικητικότητα. Και έτσι στείνει συνενέσεις, γιατί ο κόσμος μέσα στην κρίση που ενισχύονται αυτά τα πράγματα είναι ανοιχτός να συνενέσει σε τέτοιες αγριανθρωπιστικές λογικές. Παρ' όλα αυτά, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν καταθέσει κάποιες τροπολογίες. Πόσο σοβαρές είναι αυτές οι τροπολογίες? Οι τροπολογίες είναι πολύ επιμέρους. Δεν χτυπάνε το κέντρο, την κεντρική ιδεολογική και πολιτική επιλογή να χτιστούν φυλακές υψηλής ασφαλείας και εξόντωση των ανθρώπων. Αφορούν κάποια ζητήματα που μικραίνουν το πόσο θα κρατούνται οι άνθρωποι κλπ. Δεν αντιτίθεται στη βασική ιδεολογία αυτής της φυλακής, η οποία είναι τομή στη νομική και στο νομικό πολιτισμό. Αυτή η φυλακή εξόντωσης που γίνεται αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό θα έπρεπε όλη η κοινωνία να εναντιωθεί, διότι αφορά πραγματικά τη δημοκρατία, γιατί δεν είμαστε κράτος τιμωρός και κράτος εξόντωσης όπως προωθείται αυτή τη στιγμή. Πρόσφατα ο Λαβρέντης Λαβεντιάδης αποφυλακίστηκε από τη φυλακή για λόγους υγείας, αλλά δεν επιφυλάχθηκε η ίδια τύχη για το Σάβα Ξηρό. Θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο επ' αυτού. Καταρχήν θεωρώ θετικό το ότι αποφυλακίστηκε ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης στην κατάσταση που είναι, γιατί και εγώ τον έχω δει και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Και απ' την άλλη έχουμε τον Ξηρό, έναν άνθρωπο με 93% αναπηρία, με σκλήρυνση κατά πλάκας, με αδυναμία πλήρη να αυτοεξυπηρετηθεί. Γιατί επιλέγουμε από τη μια να εξοντώνουμε τον Ξηρό και θα έπρεπε να αποφυλακιστούν και οι δύο? Γιατί σαφώς είναι ένα μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Αλλά αυτό δεν πλήττει την τρομοκρατία, πλήττει πραγματικά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ότι κρατάμε τον Ξηρό μέσα με αυτές τις συνθήκες για την υγεία του. Είναι σαφής πάλι η λογική της τιμωρίας και της εξόντωσης παρά της προώθησης των δικαιωμάτων για τους ανθρώπους που κρατούνται. Και σαφής διάκριση βέβαια ποιους επιλέγουμε να εξοντώσουμε και ποιους όχι. Εμείς λέμε έξω ο Ξηρός, έξω ο Λαβρεντιάδης. Ποιες είναι γενικά οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές φυλακές? Αυτό είναι μια κέρια ερώτηση με την έννοια ότι το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, αλλά είναι εσχρές, είναι υπερπληθυσμός, είναι στιβάζονται μέσα στα κελιά, έτσι, είναι υποσιτισμός, είναι ότι δεν έχουν ζεστό νερό, είναι ότι δεν έχουν όλη τη δυνατότητα επικοινωνίας. Είναι μια κατάσταση διαπλοκής, διαφθοράς που υπάρχει μέσα στις φυλακές. Είναι μια κατάσταση που εξαθλιώνει τον άνθρωπο, αντί πραγματικά να τον βοηθάει να μπει σε μια λογική επανένταξης, να υπάρχουν προγράμματα, να υπάρχει ο θεσμός των αδειών που υπάρχει και καταστρατηγείται συνεχώς. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα πήγαμε στις φυλακές Κορυδαλλού.
και είδαμε τους κρατούμενους που είναι σε απεργία πείνας. Μας είπαν λοιπόν ότι από τη στιγμή που έφυγε ο Ξηρός, έτσι, που δεν επιστρέψε στη φυλακή, αυτοί δεν έχουν πάρει ποτέ άδειες. Δηλαδή είναι μια ανομία. Έχουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν άδεια και όμως από το Δεκέμβριο αρνούνται στους ανθρώπους αυτούς άδεια και την υφόρον απόλυση που δικαιούνται. Έτσι, είναι ένα τιμωρητικό καθεστώς. Είναι ένα καθεστώς τιμωρητικό που τρέφει τη βία, την εκδίκηση, αλλά και εξαθλιώνει τους ανθρώπους. Ποιες είναι οι προτάσεις μετά από όλα αυτά του ΣΥΡΙΖΑ για ένα νέο σοφρονιστικό κώδικα? Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι έχουμε κάνει σαν Επιτροπή για το Σοφρονιστικό, για κοινοβουλευτική επιτροπή, έχουμε καταθέσει προτάσεις εδώ και 1,5 σχεδόν χρόνο στο Υπουργείο, το οποίο δεν έφερε ποτέ το νέο σοφρονιστικό κώδικα προς συζήτηση. Αλλά η λογική του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η πραγματική ασφάλεια στις φυλακές έρχεται με το να ενισχυθούν οι άνθρωποι και να εξανθρωπιστούν οι συνθήκες και να υπάρχει κράτος δικαίου στις φυλακές και για τους ανθρώπους που κρατούνται και πράγμα που θα βοηθήσει και τους ανθρώπους που δουλεύουν, τους σοφρονιστικούς. Και λέμε να ενισχυθούν τα μεροκάματα, να ενισχυθούν τα μαθήματα, να ενισχυθούν οι άδειες που σου οδηγούν στην κοινωνική επανένταξη, γιατί η λογική μας είναι η κοινωνική επανένταξη και όχι η εξόντωση. Να ενισχυθεί ο θεσμός των αγροτικών φυλακών, που είναι πάρα πολύ πετυχημένος και που αντί να ενισχύεται και δεν στέλνονται οι άνθρωποι και κλείνουν οι αγροτικές και γίνονται κλειστές. Να κλείσει το, να μην υπάρχει κράτηση ανηλίκων, γιατί δεν χρειάζεται αυτός ο θεσμός της κράτησης, να υπάρχουν εναλλακτικές δομές για τους ανήλικους, να υπάρχουν εναλλακτικές ποινές, εναλλακτικοί τρόποι έκτησης της ποινής, αλλά και εναλλακτικές ποινές, γιατί είναι μια άλλη λογική. Δηλαδή η λογική μας είναι ότι η πραγματική ασφάλεια όλου του συστήματος ενισχύεται από τη στιγμή που η κατεύθυνση θα είναι η κοινωνική επανένταξη και η υποστήριξη του ανθρώπου και όχι η εξόντωσή του, το να γίνει, να έρθει σε επαφή με όλα τα συστήματα διαφοράς και διαπλοκής και να γίνει ένας άνθρωπος καταστρεμένος. Και σε αυτό επιμένουμε και κάνουμε όλες μας τις προτάσεις.